Και από εδώ, από το βήμα της Βουλής, χαιρετίζουμε το μεγάλο λαϊκό απεργιακό ποτάμι που κυλά σήμερα σε όλη τη χώρα. Χαιρετίζουμε τις πολύμορφες κινητοποιήσεις της νεολαίας για να πληρώσουν όλοι οι ένοχοι για το έγκλημα στα Τέμπη, για να πάψουν άνθρωποι, νέα παιδιά, να θυσιάζονται για τα κέρδη. Γιατί, όπως λέει τόσο εύστοχα και το σύνθημα των ημερών, δεν φταίει ούτε η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά η χώρα. Φταίνε το κέρδος και όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα. Σχολική βία και εκφοβισμός είναι το σημερινό νομοσχέδιο και πρόκειται ασφαλώς για ένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο μάλιστα οξύνεται ιδιαίτερα μετά την καραντίνα. Πώς το προσεγγίζει όμως η κυβέρνηση και πώς επιχειρεί να το αντιμετωπίσει? Σε κάθε περίπτωση, αποφεύγοντας επιμελώς να ασχοληθεί με την ουσία του, δηλαδή με τις αιτίες που το γεννούν, και στοχεύοντας απλώς σε μια διαχείριση των συνεπειών της σχολικής βίας. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο, όπως επαναλαμβάνει συνεχώς η κυρία Υπουργός, απλώς το να σπάσει η σιωπή, αλλά είναι και αυτό κι αν είναι το ότι σε αρκετά σχολεία η βία και ο εκφοβισμός γιγαντώνονται. Τώρα, αν κάποιοι σκεφτούν ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο υπηρετεί βασικά προεκλογικές ανάγκες της κυβέρνησης, τόσο παράτερα βέβαια μετά την ανίποτη τραγωδία από το έγκλημα των Τεμπών, μάλλον δεν θα έχουν και πολύ άδικο, ιδιαίτερα αν θυμηθούν και το ιστορικό του προβλήματος της σχολικής βίας. Είναι το 2015, όταν με το θάνατο του σπουδαστή στα Γιάννενα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε στείνει μια ολόκληρη επιτροπή με τη συμμετοχή και της ελληνικής αστυνομίας. Στη συνέχεια, το 2019, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φτιάχνει και αυτή μια επιτροπή, διακομματική μάλιστα, για το bullying στα σχολεία. Ξέρετε πόσες φορές συνεδρίασαν αυτές οι επιτροπές? Καμία. Ούτε μία. Συνεπώς, το παρελθόν των κυβερνήσεων στο θέμα αυτό είναι βεβαρημένο, ακριβώς γιατί είναι ανύπαρκτο, αφήνοντας έτσι μόνους κατάμονους και εντελώς αβοήθητους τους εκπαιδευτικούς να διαχειρίζονται συχνά πυκνά τέτοιου είδους ζητήματα σχολικής βίας. Ας ξεκινήσουμε όμως με τον ορισμό που δίνει η κυβέρνηση για τη σχολική βία. Αυτή δεν διευκρινίζεται ενοιολογικά. Και έτσι ο δρόμος μένει ανοιχτός σε κάθε είδους διασταλτικές ερμηνείες και επικίνδυνες γενικεύσεις. Σε αυτόν μάλιστα τον διασταλτικό ορισμό σούπα περιέχονται και φωτογραφίζονται ακόμα και οι μαθητικές κινητοποιήσεις, καθώς σύμφωνα με το νομοσχέδιο η παρεμπόδιση, λέει, της ομαλής διεξαγωγής των μαθημάτων ταυτίζεται με τη σχολική βία. Εδώ δεν πρόκειται μόνο για την επιτομή της αντιεπιστημονικότητας και της πολιτικής αυθαιρεσίας, αφού και τα κοινωνικά αίτια της σχολικής βίας προσπερνά και επιπλέον αδυνατεί να ξεχωρίσει τη φυσιολογική βία που εκδηλώνεται στις σχέσεις των παιδιών και των εφήβων από εκείνη για την οποία θα έπρεπε κανείς να ανησυχεί. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. Πρόκειται για την πρακτική μεταφορά και εφαρμογή στα σχολεία και πάνω στις πλάτες των μαθητών εκείνης της βασικής κατασταλτικής κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνέχει όλη την αντιδραστική της πολιτική στο όνομα της καταπολέμησης του εξτρεμισμού και του ριζοσπαστισμού και στα σχολεία. Αλήθεια όμως, ποιος πραγματικά παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων? Μα ποιος άλλος από την ίδια την πολιτική σας? Γιατί μπορεί να λέτε ότι οι στόχοι του νομοσχεδίου σας είναι η προάσπιση της ασφάλειας των μαθητών και η διασφάλιση της απρόσκοπτης εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά πόσο απρόσκοπτη άραγε είναι αυτή η ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων όταν λείπουν για εβδομάδες και μήνες εκπαιδευτικοί από τα σχολεία επειδή ποτέ δεν προσλήφθηκαν? Και πώς διασφαλίζεται αυτή η απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία όταν σχολεία ολόκληρα εκδιώκονται από τα κτίρια τους, όπως το ένατο Δημοτικό Σχολείο στο Εγάλεο,
καταθέσαμε και τροπολογία πριν από λίγες μέρες εδώ, την οποία απορρίψατε. Και σε πάρα πολλά από αυτά τα σχολεία στερούνται ακόμα και από τις πιο βασικές υποδομές, τριμώχνοντας τα μαθήματα σε αίθουσες κλουβιά, σε κοντέινερ, ακόμα και για τα νήπια. Όσο για την ασφάλεια των μαθητών, αλήθεια, πόσο προασπίζεται αυτή σε κτίρια ακατάλληλα, παλιά, υποσυντηρημένα, όπου όλο και πιο συχνά τώρα τελευταία πέφτουν σοβάδες, ακόμα και ολόκληρες οροφές, όπως έγινε στην πηλαία της Θεσσαλονίκης πέρυσι. Και είναι τόσο νοπές ακόμα οι μνήμες από εκείνο το τραγικό δυστύχημα του μικρού Βασίλη στο σχολείο στις Σέρες τον περασμένο Δεκέμβρη. Και όταν λοιπόν έρχονται οι μαθητές και αγωνίζονται και διεκδικούν καλύτερα και ασφαλέστερα σχολεία, εσείς τότε τους τυλίγετε σε μια κόλλα χαρτί αυτού του νόμου σας και τους κατηγορείτε μέχρι και για σχολική βία. Αυτό λέει το νομοσχέδιό σας. Και αυτός, ξέρετε, ο απαράδεκτος και επικίνδυνος ορισμός καθορίζει, στιγματίζει τελικά ανεπανόρθωτα το νομοσχέδιό σας, όσο και αν το εκθιάζετε. Παραπέρα, με το νομοσχέδιό σας εισάγεται η λειτουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου θα μπορούν να γίνονται καταγγελίες και επώνυμες και ανώνυμες για περιστατικά σχολικής βίας. Ασφαλώς και μπορεί μια τέτοια πλατφόρμα καταγγελιών να βοηθήσει. Γι' αυτό και δεν καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο άρθρο. Θέτουμε όμως ορισμένους προβληματισμούς και εκφράζουμε δικαιολογημένες, θεωρώ, ανησυχίες για το πώς μπορεί, ας πούμε, να διασφαλιστεί η αλήθεια του προσώπου και ποιος τελικά εγγυάται για το ποιος πραγματικά βρίσκεται πίσω από μια ανώνυμη καταγγελία, για τον υπαρκτό κίνδυνο ανάπτυξης μιας ανθρωποφαγίας και για τη δημιουργία ενός κλίματος στα σχολεία διάχυτης καχυποψίας, για την υπονόμευση δηλαδή εκείνου του τόσο αναγκαίου παιδαγωγικού κλίματος εμπιστοσύνης, τόσο κρίσιμου για τις σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών. Δεν σας ενδιαφέρουν όλα αυτά? Ή μήπως είναι παράλογα και υπερβολικά? Και πώς τα προσπερνάτε τότε έτσι με τόση ευκολία και τόση αλαζονική σιγουριά, χωρίς να το βασανίσετε καθόλου? Προβλέπετε επίσης ότι για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας σε κάθε σχολείο θα φτιαχτεί διμελής ομάδα δράσης, σε κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης τετραμελής, εδώ με τη συμμετοχή και ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, καθώς και μια επταμελής επιστημονική επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας. Όχι. Όσο και αν ψάξαμε, στο νομοσχέδιο δεν βρήκαμε ούτε λέξη για εκείνη την αναγκαία στελέχωση όλων των σχολικών μονάδων με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Παρόλο που το τελευταίο διάστημα η κατάσταση στα σχολεία και εξαιτίας της καραντίνας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ, καθώς όχι μόνο τα γνωστικά κενά είναι τεράστια, αλλά και οι επιπτώσεις σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο είναι μεγάλες. Εδώ βέβαια έρχεται συνήθως η κυρία Υπουργός και λέει ότι διπλασιάστηκαν, λέει, οι ψυχολόγοι και η κοινωνική λειτουργία και από 1.600 γίνανε 3.200. Δεν λέει όμως ότι και πάλι αυτοί είναι λιγότεροι από τις ανάγκες, αφού τα σχολεία της χώρας μας ξεπερνούν τις 12.000. Και κάπου εδώ, με μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και με κάνα δυο επιτροπές, εξαντλείται τελικά όλη η πολυδιαφημισμένη προσπάθεια της κυβέρνησης για το ζήτημα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Το πρόβλημα όμως είναι εδώ και φωνάζει, και θα φωνάζει και αύριο και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, γιατί αυτό ούτε ασχολείται ούτε καν αναφέρεται στη ρίζα του προβλήματος. Και η ρίζα της σχολικής βίας δεν είναι παρά η ίδια η κοινωνία αυτή της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και της βίας, αυτήν την οποία διαχρονικά στηρίζετε και υπηρετείτε όλες εσείς οι αστικές κυβερνήσεις? Ή μήπως δεν φταίνε οι ταξικοί φραγμοί και τα εμπόδια στη μόρφωση για τη χαμηλή αυτοεκτίμηση των νέων, που καταφανώς σχετίζεται με το bullying? Το εκπαιδευτικό σύστημα που υπάρχει αυτά τα ταξικά εμπόδια, τι λέτε, τα παραμερίζει ή τα ενισχύει? Ποιο είναι, παραδείγματος χάρη, το εργασιακό μέλλον των παιδιών των ΕΠΑΛ? Χρόνια τώρα όλοι σας τους μιλάτε για τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, και ποιο το αποτέλεσμα? Δουλειά σε άσχετο συνήθως αντικείμενο,
όταν βρίσκουν δουλειά, ανεργία, πετσοκομμένοι μισθοί. Γι' αυτά θα πείτε καμιά κουβέντα όλοι εσείς που κυβερνάτε και που κυβερνήσετε. Κυβερνήσατε. Αλήθεια, όλα αυτά τα χιλιάδες 15χρονα παιδιά που τα σπρώχνετε στην πρώιμη κατάρτιση και τη μαθητεία γιατί τάχα δεν παίρνουν, λέει, τα γράμματα, έχουν ή δεν έχουν μέσα τους μίσος για την κοινωνία που τους στερεί όνειρα και δικαιώματα και μπορεί ή δεν μπορεί να προχωρήσουν, όχι όλα, σε πράξεις σχολικής βίας. Το θέμα της σχολικής βίας έπειτα θα το ψάξει κάποιος μονάχα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον ή μήπως πρέπει να κοιτάξει και πιο πέρα από τους τέσσερις τοίχους ενός σπιτιού. Και δεν μου λέτε, δεν είναι βία στο σχολείο το ένα το παιδί να έχει πρόσβαση σε εξωσχολική στήριξη και το άλλο όχι? Δεν είναι βία το ένα παιδί να οργανώνει το χρόνο του για να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις και τ' άλλο να έχει συμβιβαστεί με τα ταξικά τείχη που ορθώνονται διαρκώς μπροστά του? Δεν είναι βία να μην μπορείς να πας διακοπές και ο συμμαθητής σου να λέει πόσο ωραία πέρασε το καλοκαίρι? Δεν είναι βία να ακούς τα μπράβο των δασκάλων και εσύ συνεχώς να είσαι το ξύλο το απελέκητο που πρέπει να τελειώνει το σχολείο νωρίς-νωρίς για να πάει να μάθει καμιά τέχνη? Εδώ σε αυτό το έδαφος της ταξικής βίας είναι που γεννέται και η αντισχολική κουλτούρα. Παιδιά που μετατρέπονται έτσι σε μάγκες, που ταράζουν την ηρεμία της σχολικής ζωής, που διαχωρίζουν τη θέση τους από τους κοινωνικά και σχολικά συμμορφωμένους συμμαθητές και δασκάλους τους και που τελικά θέτουν τους ίδιους τους τους εαυτούς εκτός νυμφώνος. Πρόκειται για όλους αυτούς τους μελλοντικούς ανέργους, υποαπασχολούμενους ή τους εργαζόμενους, αλλά πάντα εκεί, στις κατώτερες χειρονακτικές θέσεις του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας που επιβάλλει το καπιταλιστικό σας σύστημα. Πρόκειται για εκείνους τους νέους που απαξιώνουν το σχολείο και την κοινωνία επειδή τους ματαιώνει πολλαπλώς, μόνο που έτσι όμως καταδικάζουν τους εαυτούς τους στη διαιώνιση και αναπαραγωγή της ίδιας τους της ταξικής θέσης, κάνοντάς την αυτή να φαντάζει ως ένα πεπρωμένο, αναπόδραστο. Πρόκειται για εκείνη την αντικειμενική, όσο και μοιραία, διαδικασία αναπαραγωγής του κυρίαρχου συστήματος μέσω του σχολικού μηχανισμού και μάλιστα μέσα ακόμη και από την αμφισβήτηση και την ανοιχτή αντιπαράθεση με αυτόν τον μηχανισμό. Θα πει εδώ τώρα κάποιος, καλά, όλα τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών χαρακτηρίζονται από βίαιη συμπεριφορά? Όλα είναι θύτες? Όλα μπαίνουν σε συμμορίες? Όχι βέβαια, γιατί η επιθετική συμπεριφορά δεν έχει πάντα την ίδια σημασία. Δεν έχει το ίδιο προσωπικό νόημα για όποιον την εκδηλώνει. Κάποιες φορές μπορεί να πρόκειται απλώς για μια αντίδραση υπερβολική. Άλλοτε είναι το αποτέλεσμα μιας έντονης φόρτισης συναισθηματικής. Και μόνο ορισμένες φορές η επιθετική συμπεριφορά γίνεται σκοπός αυτοτελής και αποκτά ένα αυτοτελές νόημα για την προσωπικότητα ορισμένων παιδιών, ιδίως όταν προκαλείται από ένα προσωπικό, τραυματικό αίσθημα έλλειψης αναγνώρισης ή και ουσιαστικής επικοινωνίας. Ποιος όμως αλήθεια στερεί αυτήν την αναγνώριση? Και ποια είναι τα πρότυπα και οι αξίες τα οποία πρέπει να προσαρμοστεί ο νέος άνθρωπος για να αναγνωριστεί ευρύτερα? Πρώτα-πρώτα, σε αυτό το σύστημα του άγριου ανταγωνισμού, όπου το παιδί μαθαίνει από την κούνια του ακόμα ότι για να πετύχει κάποιος πρέπει να ανταγωνίζεται, νικητής, αλλά και με πλατιά κοινωνική αναγνώριση, είναι συνήθως αυτός που πατάει περισσότερο, όπως λένε, επιπτωμάτων, πιο αδίστακτα, πιο αποτελεσματικά. Όσο για τις αξίες του συστήματος που σαπίζει και απειλεί μάλιστα με τη σύψη του και όλη την κοινωνία, αυτές τις αξίες θα τις βρούμε στην τεράστια μπόχα των σκανδάλων, στον πλουτισμό, στην κακοποίηση της παιδικής ηλικίας, στην εκμετάλλευση της ανθρώπινης ύπαρξης. Να είναι όμως μονάχα η βία της κοινωνίας η οποία απλώς μεταφέρεται στους χώρους της εκπαίδευσης. Αυτή η βία αναπαράγεται και ενισχύεται και στα ίδια τα σχολεία με δεδομένο τον ανταγωνισμό, την ανασφάλεια και το άγχος των μαθητών, τις διάφορες ακυρώσεις της προσωπικότητάς τους και εν τέλει την περιθωριοποίησή τους. Αυτό βέβαια το προσπερνάτε πολύ γρήγορα
αφού έτσι θα άνοιγε μια συζήτηση για το περιεχόμενο και τους σκοπούς του σχολείου. Όμως, το τι σχολείο θέλουμε να έχουμε, αυτό ακριβώς είναι το βασικό ζήτημα. Και αυτό θέτουμε εμείς ως ΚΚΕ επί της αρχής. Θα έχουμε δηλαδή ένα σχολείο, την ανοίγουμε εμείς αυτή τη συζήτηση, αυτήν που εσείς αποφεύγετε. Θα έχουμε ένα σχολείο το οποίο θα ανταποκρίνεται στα όνειρα και τις ανάγκες των μαθητών, ή όπως τώρα θα έχουμε ένα σχολείο αγχωτικό, ανταγωνιστικό και ψυχοφθόρο. Θα έχουμε ένα σχολείο που από την αρχή του θα λειτουργεί με όλους τους εκπαιδευτικούς και όλους τους ειδικούς του επιστήμονες, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Θα έχουμε ένα σχολείο με όλες του τις απαραίτητες υποδομές, αθλητικές, καλλιτεχνικές και ό,τι χρειάζεται για δωρεάν δραστηριότητες. Γιατί αυτά, ξέρετε, δεν είναι απλά κάποια μαθήματα. Είναι δραστηριότητες οι οποίες αφορούν στην ίδια την ψυχοσύνθεση του παιδιού και του νέου. Και ειδικά μάλιστα μετά από μια καραντίνα, οπότε η ανάγκη που έχει να βρει τους συμμαθητές του, τους φίλους του, τους συναθλητές του είναι ακόμα μεγαλύτερη. Θα έχουμε ένα σχολείο που θα μιλά και θα έχει διαρκές μέτωπο απέναντι σε όλες τις εξαρτήσεις και δεν θα αναμασά, δεν θα υποδαβλίζει, δεν θα αθωώνει όλες τις αντιδραστικές θεωρίες των εξαρτησιογόνων ουσιών που ρίχνουν νερό στο μήλο της ναρκοκουλτούρας. Θα έχουμε ένα σχολείο που τις πόρτες του θα τις έχει ερμητικά κλειστές στους λογής-λογής επιχειρηματίες και χορηγούς με το αζημίωτο και όχι όπως τώρα ορθάνυχτες για να μπαινοβγαίνουν όλοι αυτοί και να εκπαιδεύουν εξαπαλώνων ήχων ακόμα τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, να τα εκπαιδεύουν στον ανταγωνισμό τον καπιταλιστικό που δεν γνωρίζει όρια μέσα από τα μαθήματα, λέει, της επιχειρηματικότητας και όχι μόνο και έρχεστε μετά εδώ και μας μιλάτε ανερυθρίαστα για τη βία. Γιατί τελικά μόνο σε ένα τέτοιο σχολείο η ύπαρξη ειδικών επιστημόνων και άλλων δομών υποστήριξης μπορούν να συμβάλλουν στην ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας. Καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο για τις λοιπές διατάξεις. Θα μιλήσουμε στη δευτερολογία που δεν είναι και λίγες και με την ευκαιρία περιμένουμε ακόμα μια απάντηση για το αν θα συμπεριληφθούν τα σχολές επιστημών φυσικής αγωγής στο άρθρο 32 για την παιδαγωγική απάρκεια. Σας το ρωτήσαμε και δεν μας απαντήσατε. Νομίζω ότι είναι μια έλλειψη, νομίζω ότι είναι μια κατάφορη αδικία και πρέπει αυτές οι σχολές να συμπεριληφθούν στο άρθρο 32. Ευχαριστώ.